Συντρόφισσες και σύντροφοι, συντοπίτες και συντοπίτησες. Στις 4 του Οκτώβρη πέφτει η κυβέρνηση της παρακμής. Μια κυβέρνηση που εκμεταλλεύτηκε τον ελληνικό λαό. Μια κυβέρνηση που πλήγωσε τους οπαδούς της. Η οικονομική κρίση, η πολιτική κρίση, η ηθική κρίση στην Ελλάδα απέκτησε τα τελευταία χρόνια ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κώστας Καραμαλής, είναι ο μοναδικός καπετάνιος στον κόσμο που εγκατέλειψε πρώτος το πλοίο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εκλογές στις 4 του Οκτώβρη δεν είναι μόνο μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, αλλά μια σύγκρουση δύο διαμετρικά αντίθετων αντιλήψεων. Δύο διαμετρικά αντίθετων πολιτικών επιλογών για την Ελλάδα. Αντιλήψεις που έρχονται από πολύ μακριά, αν αναλογίστηκε κανείς ότι στην Ελλάδα πάντα οι δημοκρατικές παρατάξεις δημιουργούσαν και πάντα η συντήρηση κατέστρεφε. Δημιουργούσε ο Ελευθέρας Βενιζέλος, κατέστρεφε το παλάτι. Δημιουργούσε ο Πλαστήρας, κατέστρεφε ο Παπάγος. Δημιουργούσε ο Γιώργος Παπανδρέου, κατέστρεφε και πάλι το παλάτι. Δημιουργούσε ο ειδητής μας, Ανδρέας Παπανδρέου, κατέστρεφε ο κόρμας Καραμαλής και ο κομματήλος του Ζωτάκης. Εκεί έβλεπαν πάντα την εξουσία ως λάθρο. Εκεί θεωρούσαν πάντα ότι η νίκη στις εκλογές τους δίνει δικαιώματα. Εκεί πίστευαν ότι τον πλούτο και την εξουσία έχουν το δικαίωμα να την έχουν οι λίγοι, οι μέτεροι, οι δικοί τους, οι κουμπάροι. Εκείνοι στα δύσκολα έλεγαν τις ευθύνες σε όλους, εκτός από τον εαυτό τους. Ακόμη και σήμερα αυτό κάνουν και συγκουμαχούν. Για μας η εξουσία είναι ευκαιρία για προσφορά. Προσφορά στον τόπο, στην Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες. Εμείς ξέρουμε ότι η νίκη στις εκλογές μας γεμίζει ευθύνες. Και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, δεν έχει θέση στο κίνημά μας. Εμείς πάντα στα δύσκολα μετρηθήκαμε. Πάντοτε παλέψαμε και πάντοτε τα καταφέραμε. Γιατί στα 35 χρόνια της πολιτικής ιστορίας του ΠΑΣΟΚ έχουν διαμορφωθεί και εκτιμένα και οι αξίες μιας γενιάς που αντιστάθηκε με συνέπεια στον ξένο εισβολέα. Ήταν οι αρχές και οι αξίες της γενιάς της εθνικής μας αντίστασης. Μια γενιά διέγραψε από τις πιο λαμπρές σελίδες στη σύγχρονη νεότερη αυτή πολιτική ιστορία του τόπου μας. Αποτέλεσαν το όραμα του ιδρυτή μας και αποτυπώθηκε στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Και σήμερα οι ίδιες αρχές, οι ίδιες αξίες αποτελούν τα δομικά υλικά της νέας πρότασης του ηγέτη μας, του πρόεδρου μας, του Γιώργου Παπανδρέου. Μια Ελλάδα αξιών, μια Ελλάδα αρχών. Κυρίες και φίλοι, έχουμε όραμα για την Ελλάδα, έχουμε όραμα για την πατρίδα. Όραμα επιβεβλημένο, όραμα εφικτό, αυτονόητο, γιατί μπορούμε να πάμε τη χώρα μπροστά σε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης. Συντοπίτες και συντοπίτησες, έχουμε όραμα για τον Ανατολικό Όλυμπο. Χρειαζόμαστε υποδομές. Πρέπει να δώσουμε ανάπτυξη στο Δήμο μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τουριστική ταυτότητα. Πρέπει να αναδείξουμε τους παραδοσιακούς οικισμούς μας. Πρέπει να γίνει επέκταση του σχεδίου πόλης με αλλαγή των ζωνών οικιστικού ελέγχου για να πετύχουμε την οικιστική πρόοδο. Θα πρέπει να φύγουν οι πυλώνες της ΔΕΗ από τη Σκοτίνα. Πρέπει να αποκτήσουμε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια. Ξεκινήσαμε το πρώτο βήμα, αποκτήσαμε λύκειο στο δωμάτιο μας. Το σχέδιο μας για την χώρα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο. Στηρίζεται σε 5 εθνικούς στόχους που θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της επόμενης κυβέρνησης του Πρόεδρου μας Γιώργου Παπανδρέου. Πρώτος στόχος, μια νέα αποφασιστική εθνική στρατηγική. Δεύτερος στόχος, ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία. Τρίτος στόχος,
παιδεία με ποιότητα γνώση για όλους. Τέταρτος στόχος, κοινωνικό κράτος που διασφαλίζει δικαιώματα. Πέμπτος στόχος, κράτος που λειτουργεί για τον πολίτη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 5 του Οκτώβρη ανατέλει μια άλλη Ελλάδα. Είναι η ώρα της Ελλάδας που ελπίζει, που αγωνίζεται. Είναι η ώρα της Ελλάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Στις 5 του Οκτώβρη η πολιτική θα συναντήσει την ηθική. Το εγγυάται ο πρόεδρος μας Γιώργος Παπανδρέου, που δεν χρωστάει σε κανέναν και εγγυάται μια Ελλάδα αγώνων δεξιών. Θα με συμφωνήσετε, συντοπίτες και συντοπίτες, γιατί η προεκλογική περίοδος μου έκλειψε τη φωνή. Δεν μου έκλειψε την ψυχή, γι' αυτό σας μιλώ με τη φωνή της ψυχής μου. Έχουμε πάθος να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Έχουμε πάθος να αγωνιστούμε για την Ελλάδα. Έχουμε πάθος να αγωνιστούμε για την ιερία. Έχουμε πάθος να αγωνιστούμε για τον Δήμο μας. Ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης. Θέλουμε ψήφο αυτοδυναμίας. Ευχαριστώ πολύ.